μία, τώρα ψάχνει να βρεις. Μου λέει, ζηλεύει ένα ερημικό δέντρο στον κρεμό μέσα. Αυτό είναι. Στην καταστροφή. Τα είπε όλα με μία μαντινάδα. Λέω, Παναγία μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Η ιστορία με τους μεσοαναρχικούς ήταν πραγματικότητα. Τι που ανέφερες προηγουμένως, η κουβέντα που έκανες με τους ανθρώπους, ήτανε. Παραμύθι ήταν χειρότερη. Τους την έπεσε δηλαδή στα ίσα και... Στα ίσια ήταν. Παραμύθι ήταν αυτό, Μίμη. Παραμύθι, Μίμη. Δεν έχω και πολλά ιερά, ας πούμε στα παιδιά μας. Μίμη. Ούτε όσια. Με τους αναρχικούς ήταν παραμύθι. Όλοι οι τζαγκάρδες είναι ψεύτες. Μα είδες τα λέω. Η γη των τζαγκάρδων πει μεγαλώσει. Έπρεπε να δώσεις. Έπρεπε να δώσεις την υπερβολή, γι' αυτό έτσι. Γύρω στον πάγκο καθόμαστε. Τι πάνε έτσι στον πάγκο, κάνουν έτσι, μιλάνε και λένε, συναγωνίζεται ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Το πιο ωραίο παραμύθι και οι μεγαλύτεροι αφηγητές είναι τζαγκάρδες. Ήταν πάντα κομμουνιστές. Γιατί ήταν αριστεροί. Όλοι οι κομμουνιστές. Κάτι, γιατί, κοίταξε να σου κάτι. Εάν είσαι, πού είναι ο ξυλουργός. Ο ξυλουργός είναι ένα επάγγελμα που το έχει ευλογήσει ο Χριστός. Η τζακαρική είναι ιστορικά, δεν είναι πρόχο, ο Χριστός ήταν ξυπόλυτος. Δεν ευλόγησε την τζακαρική. Δεν είναι ευνοημένο επαγγελίστρα, είναι τα παπούτσια του άλλου, η γρομιά. Ξέρεις τι είναι να διορθώνεις άρβυλα του αλλού ή στιβάνια του αλλού ή ποδήματα που λέμε που βρωμάνε, τα πιάνεις. Και γενικά σε όλη την Ευρώπη διαμορφώθηκε το κομμουνιστικό εργατικό κίνημα στα πρώτα του βήματα, διαμορφώθηκε στα τζακαράδικα. Είναι και μεταξύ τζακάρδες με μεγάλη αφηγηματική ικανότητα. Δηλαδή είναι φοβεροί αφηγητές. Βάζουν ένα κάρβουνα, ας πούμε, κάθονται γύρω-γύρω και συναγωνίζεται ποιος θα πει το πιο ωραίο ψέμα, την πιο ωραία περιπέτεια. Αριστερή δηλαδή. Γιατί η αριστερά τι είναι. Είναι μια ανομαλία της ανθρώπινης κατάστασης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την πορεία του, προχωρεί ο πολιτισμός και κάποιοι ξαφνικά θέλουν να κάνουν ένα άλλο κόσμο. Δηλαδή έχουν τη ματαιότητα του δημιουργού, του Χριστού, θα κάνουν ένα άλλο κόσμο, μια άλλη κοινωνία. Δηλαδή είναι γενές στοιχείο της αριστεράς. Ο Μάρξ μόνο κατέστρεψε αυτήν την κατάσταση, διότι την πήγε στις παραγωγές σχέσεις, παραγωγές δυνάμεις, τα συμφέροντα. Είναι ένας προέκταση του χριστιανισμού. Είναι δηλαδή το πρόβλημα της... Είναι αυτό που έλεγε πού τον άτομο, εδώ που λέει την ηθική. Αυτό ακριβώς είναι η αριστερά. Φαντασιώνεται ένα άλλο κόσμο, ας πούμε. Να μην αλλάξει η θέση του ανθρώπου. Ναι, η θέση του ανθρώπου αλλάζει μέσα χιλιετής. Πολύ αργά. Αν διαβάσετε το Σοφοκλή, και συγκρίνετε με, θα δεις πώς είναι επίκαιρος ο Σοφοκλής, ρε παιδί. Πώς είναι να τον επίκαιρος, διότι τι είναι τα 2000 χρόνια δηλαδή, τίποτα. Ο σχηματισμός του ανθρώπου DNA-κα έχει μια μακρά διάρκεια, χιλιάδες χρόνια, πολλά χιλιάδες χρόνια. Τα 2000 χρόνια δεν είναι τίποτα. Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες που τρελαίνεστε, όποιος έχει βαθιά μνήμη του καπιταλισμού και της ιστορίας, τα βλέπει με απόσταση και λέει, άλλο είναι, άλλο θα προκύψει και αλλού θα πάει, Πρέπει να έχεις τη δύναμη αυτής της απόστασης από τα πράγματα, το οποίο είναι φοβερό. Το θέμα είναι να ξέρουμε, να μην ξέρουμε. Τσακαρόπεδο τελειώσαμε. Ευτυχισμένοι όσοι δεν ξέρουν. Όσοι ξέρουν είναι σαν την απάτη την ερωτική. Το ερώτημα είναι να ξέρει ο σύζυγος ή να μην ξέρει. Καλύτερα να μην ξέρει. Καλύτερα να μην ξέρει. Πάσα εδώ θα ξέρουμε. Όταν ξέρουμε όλα εκεί. Μπράβο, Μίλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Να περάσετε. Καλά Χριστούγεννα. Το καλύτερο φαΐ που φαΐ. Ή πεινούσαμε τότε. Ακούμε. Είναι κρέας.